Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Στο σημερινό θέμα της εκπομπής μας θα μιλήσουμε για τα θαύματα. Για το αν γίνονται σήμερα θαύματα, αν μας ωφελούν τα θαύματα τα οποία γίνονται και αν όλα τα θαύματα προέρχονται από τον Θεό ή όχι. Επίσης, στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα μιλήσουμε και θα πούμε γιατί στην εποχή μας δεν γίνονται θαύματα μεγάλα και συγκλονιστικά σαν αυτά τα οποία έκανε ο Χριστός και τα διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Πριν ξεκινήσουμε όμως να αναλύουμε το θέμα μας μέσα από την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας, να πούμε λίγο τι είναι τα θαύματα. Θαύματα ονομάζουμε κάποια έκτακτα γεγονότα, εκπληκτικά και θαυμαστά, που δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε με το φτωχό μας μυαλό, αλλά μόνο με την δύναμη του Θεού. Όπου υπάρχει η δύναμη του Θεού, νικάται φύσεως τάξης, δηλαδή νικούνται οι φυσικοί νόμοι. Αν ανοίξει κανείς την Παλαιά Διαθήκη, θα διαπιστώσει ότι από την αρχή της ανθρωπότητας, ο Θεός έκανε θαύματα πολλά και μεγάλα, με σκοπό να βοηθήσει τους ανθρώπους να μείνουν πιστοί και υπάκουοι στο Άγιο θέλημά Του. Δεν ήταν λίγα τα θαύματα που έκανε στον αγαπημένο του λαό τον Ισραήλ για να τους κρατήσει κοντά Του. Τι κι αν τους άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα για να τους γλιτώσει από τα εχθρικά πυρά. Τι κι αν γλύκανε τα πικρά νερά για να τους ξεδιψάσει. Τι κι αν τους φρόντιζε καθημερινά με την τροφή του μάνα για να μην πεθάνουν από ασιτία μέσα στην έρημο. Τι και αν τους έκανε κι άλλα πολλά μεγάλα θαύματα και συγκλονιστικά, τα οποία είναι αδύνατο τώρα να τα μεταφέρουμε μέσα σε μια εκπομπή. Όλα όμως αυτά τα θαύματα είχαν ως στόχο και σκοπό να βοηθήσουν αυτόν τον λαό, ο οποίος δυστυχώς παρέμεινε και αχάριστος και αγνώμων απέναντι στο Θεό και έφτασε στο σημείο να τον αρνηθεί και στη θέση του να λατρεύσουν άλλους θεούς ψεύτικους. Βλέπουμε λοιπόν πως τα θαύματα που έκανε ο Θεός από αγάπη για να βοηθήσει αυτόν τον λαό δεν τους ωφέλησαν και δεν τους βοήθησαν και δεν τους βοήθησαν γιατί δεν είχαν την πνευματική ωριμότητα, δεν είχαν την πνευματική καλλιέργεια να μείνουν πιστοί στο Άγιο θέλημά Του. Αλλά το ίδιο σκηνικό βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη. Τα θαύματα που έκανε ο Χριστός δεν ωφέλησαν όλους τους ανθρώπους που τον άκουγαν, αλλά κάποιους λίγους. Οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν απέναντι στον Χριστό, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, ενώ είδαν με τα μάτια τους πάρα πολλά θαύματα, διότι πάντοτε παρακολουθούσαν τον Χριστό και έβλεπαν τα θαύματα. Δεν τον πίστευσαν. Και όχι μόνο δεν τον πίστευσαν, αλλά τον πολέμησαν, διότι ξέρετε τι έκαναν. Πήγαιναν στους απλούς ανθρώπους και έλεγαν «Αυτός τα θαύματα τα κάνει με τη δύναμη του διαβόλου». Για όλους αυτούς που δεν τον πίστευσαν, ο Χριστός είπε «Αν δεν είχα κάνει αυτά τα έργα που έκανα μπροστά τους, που ποτέ άλλος άνθρωπος δεν έκανε τέτοια θαυμαστά σημεία, δεν θα είχαν αμαρτία. Όμως έχουν πολύ μεγάλη αμαρτία, διότι και είδαν και έζησαν αυτά τα θαύματα και αυτοί οι άνθρωποι με πολέμησαν με μίσος και εμένα και τον πατέρα μου». Λίγοι ήταν οι άνθρωποι που πίστευσαν και ακολούθησαν τον Χριστό. Και αυτοί, αν διαβάσουμε την Αγία Γραφή, ήταν οι απλοί και ταπεινοί Ιουδαίοι. Αυτοί αξιώθηκαν να ζήσουν και να δουν πολλά θαύματα. Γιατί, αδελφοί μου, το θαύμα θέλει και πίστη και ταπείνωση. Ποιος ήταν όμως ο λόγος που ο Χριστός έκανε θαύματα? Ο Ιησούς Χριστός κατά την τριετή του παρουσία επί της γης έκανε πάρα πολλά θαύματα. Πρώτον, για να αποκαλύψει στους ανθρώπους την αποστολή του, ότι δηλαδή είναι Υιός του Θεού που ήλθε στον κόσμο για να σώσει και να λυτρώσει τον πεσμένο άνθρωπο. Και δεύτερον, από αγάπη και εσπλαχνία προς όλους τους πονεμένους και βασανισμένους ανθρώπους. Αν ανοίξει κανείς την Αγία Γραφή θα διαβάσει και θα δει ότι ο Χριστός όπου πήγαινε
και συναντούσε ανθρώπους βασανισμένους και ταλαιπωρημένους, τους βοηθούσε. Πόσα θαύματα έκανε. Άνοιξε μάτια τυφλών. Έκανε παράλυτους να περπατήσουν. Θεράπευσε πάρα πολλούς ασθενείς από πολλές ασθένειες που κάποιοι αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη και κάποια όχι. Και πόσους δαιμονισμένους θεράπευσε. Εκτός όμως από τα μεμονωμένα θαύματα, έκανε και ομαδικά θαύματα. Χόρτασε 5.000 άνδρες με 5 ψάρια, με 5 ψωμιά μάλλον και με 2 ψάρια. Μετέβαλε το νερό σε κρασί στο γάμο της Κανά για να μην εκλείψει χαρά. Αλλά θυμόμαστε ότι θεράπευσε και τους 10 λεπρούς. Επίσης, ο Χριστός δάμασε και τα ανυπότακτα στοιχεία της φύσεως. Θυμόμαστε ότι περπάτησε πάνω στη φουρτουνιασμένη θάλασσα και αμέσως η τρικυμία σταμάτησε και ήρθε παντού γαλήνη. Αλλά και το πιο θαυμαστό που διαβάζουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι ότι ανέστησε 3 νεκρούς. Την κόρη του Ιαΐρου, τον γιο της Χήρας της Ναΐν, αλλά και τον αγαπημένο του φίλο Λάζαρο. Όμως έχουμε και περιπτώσεις όπου ο Χριστός αρνήθηκε να κάνει κάποιο θαύμα. Και αρνείται να κάνει ο Χριστός θαύμα δια την απιστία των ανθρώπων. Ούτε στον Ηρώδη όταν του ζήτησε να κάνει θαύμα έκανε, αλλά ούτε και στον Πιλάτο. Και όταν βρισκόταν πάνω στο Σταυρό, μέσα σε εκείνο τον πόνο και τη φρικτή δοκιμασία, του ζητούσαν οι Ιουδαίοι, αν είναι Θεός, να κατέβει από τον Σταυρό για να τους αποδείξει ότι πραγματικά είναι Θεός. Και ο Χριστός δεν έκανε κάποιο θαύμα. Γιατί δεν μπορούσε, Θεός ήταν. Βεβαίως και μπορούσε να κατεβεί από το Σταυρό. Δεν κατέβηκε. Ενώ μετά από λίγο ο Χριστός κάνει το μεγαλύτερο θαύμα που αναφέρεται μέσα στην Καινή Διαθήκη και είναι η Ανάστασή Του από τους νεκρούς. Όμως ο Χριστός τα θαύματα, αδελφοί μου, δεν τα κάνει για να εντυπωσιάσει. Δεν τα κάνει για να Τον πιστέψουν, αλλά θαυματουργεί εφόσον οι άνθρωποι πιστεύουν. Δεν θέλει μια πίστη επιβεβλημένη από τα θαύματα που εντυπωσιάζουν, αλλά μια πίστη ελεύθερη και αγαπητική. Γιατί θαύματα, πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό, ότι κάνει ακόμη και ο διάβολος. Ναι, μη σας φαίνεται αυτό περίεργο, μας το αναφέρει η Αγία Γραφή. Ο διάβολος είναι πνεύμα. Και μπορεί, μας λέει η Αγία Γραφή, να εμφανιστεί και ως άγγελος φωτός για να παραπλανήσει έναν άνθρωπο και να τον οδηγεί στην καταστροφή. Και σήμερα στην εποχή μας, άνθρωποι που υπηρετούν το διάβολο και τα έργα του κάνουν θαύματα. Μέντιουμ, χαρτορίχτρες, μάγοι, χοντζάδες, άνθρωποι που παρουσιάζονται με υπερφυσικές δυνάμεις κάνουν θαύματα, με σκοπό όμως όχι να ωφελήσουν την ψυχή του ανθρώπου, αλλά να εντυπωσιάσουν και να παραπλανήσουν τους αφελείς. Και βέβαια, όπως γνωρίζουμε, με το αζημίωτο. Γι' αυτό και ο Χριστός μας προτρέπει να προσέχουμε τους ψευδοπροφήτες και τους ψευδοθαυματοποιούς. Γιατί μπορεί να εμφανίζονται με ένδυμα προβάτου, συνήθως αυτοί οι άνθρωποι έχουν κομποσκήνια, έχουν εικόνες, έχουν σταυρούς, διαβάζουν κάποιες προσευχές, αλλά στην πραγματικότητα είναι λύκοι. Λύκοι που θέλουν να κατασπαράξουν τα πλάσματα του Θεού. Γι' αυτό και εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και επιφυλεκτικοί για θαύματα τα οποία ακούμε και λέγονται, ώστε να έχουμε τη διάκριση να κρίνουμε αν το θαύμα προέρχεται από το Πνεύμα του Θεού ή από άλλα πνεύματα. Και αυτό μας το λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Τι μας λέει? Αδελφοί μου, μη πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού. Πολύ συχνά ακούμε από ανθρώπους, ειδικά από γυναίκες, ότι βλέπουν οράματα, τον Χριστό, την Παναγία, Αγίους της Εκκλησίας μας. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά είναι αληθινά. Για να μην πω ότι τα περισσότερα από αυτά είναι εκ του πονηρού και καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Να σας πω ένα παράδειγμα προσωπικό. Μια φορά ήρθε στο νόμο μια νέα γυναίκα και μου ζήτησε να της κάνω παράκληση γιατί της το ζήτησε η Παναγία.
Όταν λοιπόν θέλησα λίγο να τη ρωτήσω για τη ζωή της, αφού έβλεπε και την Παναγία αυτή η γυναίκα, μου είπε ότι είχε χωρίσει τον άνδρα της, ότι είχε βρει άλλον άνδρα, συζούσε παράνομα χωρίς να ξαναπαντρευτεί, δεν είχε καμία σχέση με την Εκκλησία, με τα μυστήρια, δεν εξομολογείτο, δεν κοινωνούσε, αλλά κάθε βράδυ έβλεπε την Παναγία. Όταν λοιπόν της είπα ότι αυτό είναι λίγο επικίνδυνο και πρέπει να προσέξει, διότι όπως είπα και παραπάνω, ότι ο διάβολος εμφανίζεται και ως άγγελος φωτός για να παραπλανήσει έναν άνθρωπο, τότε εκείνη εξοργίστηκε και έφυγε νευριασμένη από την Εκκλησία. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας συμβουλεύουν να μην ζητούμε να δούμε στη ζωή μας θαύματα. Γιατί όπως μας λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αν δεν ωφελούμαστε πνευματικά, αν δεν βοηθιόμαστε ψυχικά προς το θαύμα, μόνο για εντυπωσιασμό, ένα τέτοιο θαύμα όμως θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ψυχή μας εν ημέρα της κρίσεως. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε στον άπιστο Θωμά, «Μακάρι μη ειδώντες και πιστεύσαντες, θα είναι μακάρι οι άνθρωποι που δεν θα δουν σημεία και θαύματα και θα πιστεύσουν στο Θεό». Αυτοί οι άνθρωποι τους μακαρίζει ιδιαιτέρως ο Ιησούς Χριστός. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Θαύματα, μας λέει, ζητούν οι κοσμικοί άνθρωποι, οι άνθρωποι που δεν έχουν ισχυρή πίστη στον Θεό, γιατί οι πιστοί άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη από θαύματα, γιατί ζουν ήδη μέσα στη χάρη του Θεού». Και σήμερα στην εποχή μας, άνθρωποι χριστιανοί ψάχνουν να βρουν θαύματα και θαυματοποιούς, όχι με σκοπό να ωφεληθούν πνευματικά, αλλά καθαρά από περιέργεια. Τους αρέσει να μαθαίνουν και να ακούν για θαύματα και για εντυπωσιακά γεγονότα. Κάποτε επισκέφθηκε τον Άγιο Παΐσιο στο Άγιον Όρος ένας πατέρας που είχε ακούσει ότι έκανε μεγάλα θαύματα. Όμως δεν είχε κάποια ιδιαίτερη πνευματική αναζήτηση. Το κίνητρό του ήταν καθαρά η ανθρώπινη περιέργεια. Όταν έφτασε λοιπόν στο κελί του, λέει στο γέροντα, «Γέροντα, έχω ακούσει ότι κάνεις κάτι θαύματα με σαύρες και με φίδια και έφερα και τα δυο μου παιδιά». Τότε ο γέροντας, λυπημένος, του είπε, «Το τσίρκο έκλεισε». Παρόμοιο περιστατικό διηγούνται και για τον Άγιο Πορφύριο, τον Καυσοκαλυβίτη. Κάποτε, λέει, περπατούσε στην οδό Αιώλου και στην Αθήνα και ήταν ένα συνεργείο που έσκαβε. Στον δρόμο, λοιπόν, ο Άγιος Πορφύριος που περπατούσε σταμάτησε απότομα, κάθισε λίγο σκεπτικός και λέει σε έναν εργάτη, «Σκάψε εδώ αριστερά, κάτω από ένα μέτρο και θα βρεις δυο σπαθιά». Μια κοπέλα που ήταν εκεί και επέβλεπε τις ανασκαφές, ήταν μάλλον της αρχαιολογικής υπηρεσίας, πολύ υποτιμητικά λέει, «Άσε μας παπά μου και πήγαινε στο καλό». Ο γέροντας όμως επέμενε ότι εκεί υπάρχουν δύο αρχαία σπαθιά. Εκείνη λοιπόν για να ξεφορτωθεί το γέροντα, είπε στον εργάτη και έσκαψε και πράγματι βρήκε τα δύο σπαθιά. Από τότε αυτή η αρχαιολόγος κάθε μέρα πήγαινε στην εκκλησία και γινόταν φόρτωμα στο γέροντα Πορφύριο για να της πει και άλλα ευρήματα. Αλλά ο γέροντας δεν της έλεγε και της έλεγε ότι δεν ξέρει τίποτα άλλο. Ο Άγιος της έδωσε μια ευκαιρία να συναισθανθεί τη δύναμη του Θεού και να βοηθηθεί πνευματικά. Αλλά αυτή το είδε ως ευκαιρία να βελτιώσει την καριέρα της και να αποκτήσει δόξα και κύρος. Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπαμε και παραπάνω, όταν τα θαύματα δεν μας οδηγούν στην μετάνοια και στη συντριβή, δεν εκπληρώνουν το στόχο τους. Και εμείς οι χριστιανοί δεν πρέπει να επιζητούμε θαύματα στη ζωή μας, αλλά τι, να ζητούμε το έλεος και την χάρη του Θεού.
Στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα πολλών χριστιανών γιατί σήμερα στην εποχή μας δεν γίνονται θαύματα μεγάλα και συγκλονιστικά σαν αυτά τα οποία έκανε ο Χριστός και αναφέρονται μέσα στην Αγία Γραφή. Στο ερώτημα αυτό, αδελφοί μου, δεν θα σας απαντήσω εγώ, αλλά ένας μεγάλος και φωτισμένος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μας λέει λοιπόν ο Άγιος, τα θαύματα στην εποχή του Χριστού και των Αγίων Αποστόλων ήταν απαραίτητα, διότι το κήρυγμα ήταν πρωτόγνωρο και οι άνθρωποι σκληροί, ειδωλολάτρες, ενώ δεν είχαν το νόμο του Θεού στα χέρια τους στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό και γινόταν μεγάλα σημεία και θαυμαστά γεγονότα εκείνη την εποχή. Τώρα όμως στην εποχή μας έχουμε την Αγία Γραφή. Τώρα τα θαύματα όχι μόνο δεν μας ωφελούν, αλλά μερικές φορές μας βλάπτουν και μας οδηγούν και στην απιστία. Θυμηθείτε την παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου μέσα από την Καινή Διαθήκη. Ο πλούσιος ζητούσε από τον Θεό ένα θαύμα. Τι ζητούσε? Να αναστηθεί, βρισκόταν στην κόλαση αυτός. Ζητούσε λοιπόν να αναστηθεί για λίγο, να κατέβει στον κόσμο για να το δουν τα άπιστα αδέρφια του και να πιστέψουν. Όμως ο Θεός δεν του έκανε ένα τέτοιο θαύμα και του είπε ότι αν δεν πιστέψουν στο νόμο και στις γραφές του Θεού, όσα θαύματα και να δουν θα παραμείνουν στην απιστία τους. Αν δεν πιστεύουμε, αδελφοί μου, στις γραφές του Θεού, όσα θαύματα και να δούμε, δεν μπορούμε να σωθούμε. Εμείς σήμερα έχουμε την ευλογία, την μεγάλη, να έχουμε στα χέρια μας τον νόμο του Θεού. Ένα πράγμα μας μένει, να τον μελετήσουμε και να αγωνιστούμε να τον κάνουμε πράξη εις τη ζωή μας. Ένας άλλος λόγος κατά τους πατέρας της Εκκλησίας που δεν γίνονται σήμερα θαύματα είναι η απιστία των ανθρώπων. Η πίστη είναι αυτή που οδηγεί στο θαύμα και όχι το θαύμα στην πίστη. Διότι πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να δουν θαύμα για να οδηγηθούν στην πίστη. Το θαύμα είναι καρπός της πίστεως και συνέπειας της αγάπης του Θεού. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει μέσα του πίστη, δεν μπορεί να απολαύσει τα δώρα της αγάπης του Θεού. Και αυτό το βλέπουμε και πάλι μέσα από την Αγία Γραφή. Θυμηθείτε εκείνον τον δυστυχισμένο πατέρα που είχε ένα δαιμονισμένο παιδί και πήγε στον Χριστό και τον ρώτησε αν μπορεί να κάνει κάτι για το παιδί του. Και ο Χριστός του είπε, αν πιστέψεις, είναι όλα δυνατά στον πιστεύοντα, δηλαδή σε αυτόν τον οποίον πιστεύει. Σήμερα δυστυχώς οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ή πιστεύουν με τον τρόπο τους. Ο καθένας φτιάχνει μια δική του πίστη. Αλλά θέλουν να βλέπουν θαύματα. Και πολύ δυστυχώς το βάζουν και ως όρο να δουν ένα θαύμα για να πιστέψουν. Αυτό όμως δείχνει ότι δεν έχουμε υγιή πίστη. Ότι δεν είμαστε αληθινοί χριστιανοί. Ο άνθρωπος που πιστεύει πραγματικά στο Θεό δεν θέλει θαύματα. Γιατί γύρω του όλα είναι ένα θαύμα. Γύρω του είναι όλα τα θαύματα της αγάπης του Θεού. Επίσης ένας άλλος λόγος είναι ότι ο Θεός πολλές φορές σιωπά από αγάπη. Επιτρέπει πολλές φορές τα πλάσματά Του να δοκιμαστούν, γιατί βλέπει πάρα πολύ μακριά. Μέσα από την πανσοφία Του γνωρίζει πολύ καλά ότι μια δοκιμασία, μια ασθένεια, ένας πειρασμός, ένας πόνος μπορούν να αποβούν ευεργετικά και σωτήρια για την ψυχή του ανθρώπου που δοκιμάζεται. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος θεράπευσε πάρα πολλούς ασθενείς, υπέφερε ο ίδιος από μια ασθένεια. Είχε ένα σκόλοπα της σαρκή, όπως μας λέγει το Ευαγγέλιο, και παρακάλεσε τρεις φορές τον Θεό να τον θεραπεύσει. Και εκείνος αρνήθηκε. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Αρκείσαι η χάρις μου. Η γαρ δύναμής μου εν ασθενεία τελείουται. Σου φτάνει η χάρις που σου στέλνω. Μην επιζητείς τίποτα άλλο, διότι αυτή η δοκιμασία, αυτός ο σταυρός θα σε εξαγνίσει πνευματικά. Πολλοί Άγιοι που υπέφεραν από κάποιες ασθένειες ή άλλου είδους δοκιμασίες και ενώ μπορεί ήδη να θαυματουργούσαν για άλλους ανθρώπους που τους το ζητούσαν,
δεν ζήτησαν ποτέ από το Θεό να θεραπευτούν οι ίδιοι. Αλλά τι έκαναν? Έκαναν υπομονή στις δοκιμασίες. Οι σύγχρονοι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι προαναφέραμε, ο Άγιος Πορφύριος και ο Άγιος Παΐσιος, έφτασαν στο σημείο να ζητούν από το Θεό να τους έρθει μια ασθένεια, ένας καρκίνος. Και μάλιστα στον πόνο χαιρόντουσαν και δόξαζαν το Θεό. Μάλιστα ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι όσα έμαθα μέσα στην ασθένεια, δεν τα έμαθα όλα τα χρόνια της ασκητικής μου ζωής. Όλα αυτά δεν σημαίνουν βέβαια ότι δεν θα ζητούμε από τον Θεό να παρεμβεί στη ζωή μας. Άλλωστε, ο Χριστός μας το είπε, ζητείτε και εδωθήσετε. Κρούετε και ανοιγήσετε με, χτυπήστε μου την πόρτα και εγώ θα σας ανοίξω. Και μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός την ώρα της δοκιμασίας και της οδύνης παρακάλεσε τον ουράνιο πατέρα του να μην πιει από το ποτήρι της δοκιμασίας του θανάτου. Έχουμε λοιπόν αυτό το δικαίωμα να ζητήσουμε από το Θεό. Όμως τι έκανε ο Χριστός? Στο τέλος υποτάχθηκε στο θέλημα του πατέρα του. Να μην γίνει το δικό μου θέλημα, του είπε, αλλά το δικό σου. Αυτό λέμε και εμείς καθημερινά στο Πάτερ ημών. Τι λέμε? Γεννηθείτε το θέλημά σου. Να εμπιστευτούμε τον Θεό. Να αφήσουμε τη ζωή μας στα χέρια Του. Εκείνος γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς τι μας συμφέρει πνευματικά. Έχουμε λοιπόν δικαίωμα να ζητήσουμε από τον Θεό, αλλά Εκείνος, εμείς θα Τον εμπιστευτούμε, γιατί Εκείνος γνωρίζει καλύτερα τι συμφέρει την ψυχή μας. Επίσης ένας άλλος λόγος είναι ότι σήμερα οι άνθρωποι θεωρούν θαύματα μόνο αυτά τα οποία βλέπουν. Παραδείγματος χάρη, θεραπείες ασθενειών. Παράλυτοι να θεραπεύονται. Τυφλοί να βλέπουν. Καρκινοπαθείς να γίνονται καλά. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια θαύματα. Στην Παναγία της Τίνου, στην Παναγία της Σουμελά, σε μεγάλες άλλες εικόνες Αγίων που είναι θαυματουργοί. Έχουμε πάρα πολλά θαύματα. Όμως αυτά είναι θαύματα τα οποία τα βλέπουμε με τα μάτια μας. Υπάρχουν και άλλες θεραπείες οι οποίες δεν φαίνονται με τα σαρκικά μάτια. Γιατί αδελφοί μου, και σήμερα γίνονται μεγάλα και συγκλονιστικά θαύματα. Και σήμερα γίνονται πνευματικές νεκραναστάσεις. Και τι θέλω να πω? Άνθρωποι οι οποίοι μέχρι χθες ήταν βουντιγμένοι μέσα στην αμαρτία και στα πάθη, κάποια στιγμή από κάποιο γεγονός, κάποια δοκιμασία, δεν ξέρω, έρχονται σε Αυτόν, καταλαβαίνουν τα λάθη τους, καταλαβαίνουν ότι είχαν απομακρυνθεί από τον Θεό και μετανιωμένοι αποφασίζουν να ζήσουν μια νέα ζωή, μια νέα ζωή μαζί με τον Χριστό. Και πάλι σας παραπέμπω στο Ευαγγέλιο και στην παραβολή του Ασώτου, τι είχε πει εκεί ο Θεός? Νεκρός ειν και ανέζησε, αυτό είπε ο Χριστός, νεκρός ειν και ανέζησε για τον άσωτο Υιό, γιατί γύρισε στο σπίτι του μετανιωμένος. Νεκρός είναι και ο κάθε αμαρτωλός, όταν όμως έλθει σε Αυτόν και καταλάβει ότι έχει φύγει από την πατρική αγκαλιά του Θεού και μετανιώσει για όλα αυτά, τότε η αγκαλιά του Θεού και πάλι ανοίγει και δέχεται το πλάσμα του. Για να τα καταλάβουμε όλα αυτά τα οποία σας είπα, αδελφοί μου, πρέπει να αποκτήσουμε μια νέα όραση, να αποκτήσουμε νέα μάτια, όχι σαρκικά αλλά πνευματικά. Όταν ο άνθρωπος μπει μέσα στο πνεύμα του Θεού, τότε μπορεί και βλέπει πράγματα που δεν φαίνονται με το γυμνό οφθαλμό, διότι δεν βλέπει κοσμικά αλλά βλέπει πνευματικά. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε και όλοι εμείς, αν θέλουμε να έχουμε πνευματική προκοπή. Να αγωνιζόμαστε καθημέραν τον αγώνα των καλών της πίστεως και να επιζητούμε στη ζωή μας το έλεος και την αγάπη και την φιλανθρωπία του Θεού. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα στη ζωή μας. Αμήν.